Ενδεδειμένος με ειδική στολή τηρώντας αυστηρά μέτρα ατομικής προστασίας, ένας υπάλληλος απολυμμένει λεωφορείο του ΚΤΕΛ Εύρου. Είναι η νέα πραγματικότητα στη ζωή των Ελλήνων και αιτία είναι ο κορονοϊός που μπήκε στη ζωή μας για να ανατρέψει ό,τι θεωρούσαμε δεδομένο και να δημιουργήσει νέες συνήθειες και ανάγκες. Η απολύμανση στα λεωφορεία του ΚΤΕΛ γίνεται πριν και μετά από κάθε δρομολόγιο και για κάθε προορισμό, ανεξάρτητα από την απόσταση και τον αριθμό των επιβατών. Ταυτόχρονα, οι υπάλληλοι του ΚΤΕΛ θερμομετρούν τους επιβάτες των λεωφορείων. Καθημερινά γίνονται απολυμάσεις πριν την εκτέλεση των δρομολογίων των λεωφορείων και μετά, όταν τελειώσουν τα λεωφορεία, όταν τελειώσει το πρόγραμμά τους, γίνεται ξανά απολύμαση. Κάνουμε θερμομετρήσεις κάθε μέρα στους επιβάτες που ταξιδεύουν και πριν το δρομολόγιο και μετά το δρομολόγιο. Και τους χώρους του ΚΤΕΛ, όλα τα εκδοτήρια σε όλες τις πόλεις που έχουμε του νομού, σε όλα έχουν γίνει απολυμάσεις. Μπορείτε να το δείτε και τα έγγραφα που έχουμε κολλήσει. Γίνονται συνέχεια απολυμάσεις και πάντα πιστεύουμε, προσπαθούμε και εμείς για να μην μετάδοση του ιού. Εκτός αυτών, αυστηρή μεταφορά αριθμού επιβατών, ο οποίος δεν θα ξεπερνά το 50% των προβλεπόμενων θέσεων του οχήματος σε λεωφορεία και κάθε είδους οδικό μέσο μαζικής μεταφοράς δημόσιας χρήσης, ορίζει νέα εγκύκλειος του Υπουργείου Μεταφορών. Τα μέτρα εφαρμόζονται και στο ΚΤΕΛ του Εύρου υπό τις αυστηρές προϋποθέσεις που θέτει η πολιτεία για τις μετακινήσεις των πολιτών. Ο κάθε άνθρωπος κάθεται ξεχωριστά στη δικιά του θέση, χωρίς να υπάρχει άλλος τίποτα. Έτσι ώστε συντελεί στην ασφάλεια πιο πολύ και λόγω της ασθενείας που κυκλοφορεί. Η κίνηση των επιβατών έχει μειωθεί σημαντικά και υπάρχουν αλλαγές στα δρομολόγια που εκτελούνται. Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται από τα τηλέφωνα και το διαδίκτυο για τις αλλαγές. Η κίνηση έχει μειωθεί υπερβολικά, πάρα πολύ. Αυτή τη στιγμή μεταφέρουμε μόνο κάποιους φαντάρους που είναι μεταθέσεις που γίνονται. Αυτά, δεν έχει πάρει κάτι άλλο. Εμείς εκτελούμε πάντα τι λέει το κράτος, το Υπουργείο Μεταφορών που είναι αρμόδιο Υπουργείο για μας. Από εκεί και μετά, ό,τι μας λένε, κάνουμε. Οι συγκεκριμένοι περιορισμοί για τη μεταφορά επιβατών θα ισχύσουν έως τις 31 Μαΐου. Πάντως, εάν υπάρξει αλλαγή την περίοδο των εορτών, το ΚΤΕΛ θα δρομολογήσει επιπλέον δρομολόγια για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.